ξεκίνησε η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων με τη μέθοδο του Click Away. Καταναλωτές κάνουν τις παραγγελίες τους ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά και τις παραλαμβάνουν έξω το κατάστημα με την πληρωμή να γίνεται είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με POS. Στις δυσκολίες της διαδικασίας αναφέρονται πολίτες. Ο κόσμος όμως αυτή τη στιγμή δεν βολεύεται. Έτσι, δηλαδή, εδώ πας στο μαγαζί, το δοκιμάζεις και κάπου ας πούμε δεν βλέπεις αν σου κάνει, αν σου αρέσει κιόλας. Φαντάσου τώρα το να το πάρεις πακέτο. Με το Click Away δεν μπορεί να κάνει δοκιμές, δηλαδή απ' έξω το κατάστημα. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Τώρα προηγουμένως το έζησα γι' αυτό. Δηλαδή. Εσένα που κάμισο που είπα να το δοκιμάσουν. Τους είπε καταστηματάρχης ότι δεν μπορούν να το δοκιμάσουν. Μουδιασμένη η πρεμιέρα του Click Away και στο Ηράκλειο, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός, καθώς λιγοστά ήταν τα καταστήματα που άνοιξαν με τη μέθοδο του Click Away, ενώ από αύριο αναμένεται να λειτουργήσουν περισσότερα καταστήματα. Παρασκευή μεσημέρι να ανακοινώσουν μία νέας μορφής πωλήσεων πλατφόρμα, ώστε να μας πούνε την Κυριακή ανοίγεται. Είναι εντελώς ηλίθιο αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άνθρωπος νοήμονος ποιος να συμφωνεί. Το Click Away θα μπορούσε να γίνει όταν σου δώσει ένα περιθώριο ενός-δύο μηνών να μπορείς να ανασυνταχτείς και να είσαι έτοιμος επάνω σε αυτή την καινούργια πλατφόρμα. Τα πιο πολλά είναι κλειστά ακόμα, ναι. Εσείς κατεβήκατε με Click Away να ψωνίσετε με μήνυμα? Όχι, όχι, πόλτα κάνω. Βολεύει το Click Away, τι πιστεύετε? Βολεύει για όποιον είναι εξοικειωμένος. Δεν διανοείται μία Κρήτη με 50 κρούσματα να μας έχουν κλειστά μήνες. Αυτό είναι απαράδεκτο, ειδικά για την Κρήτη. Έπρεπε η κυβέρνηση να το κάνει κατά περιφέρειες. Εσείς θα κάνετε αγορές με Click Away? Σαφώς όχι, θα περιμένω. Θα περιμένω το άνοιγμα? Ναι, το άνοιγμα και θέλω να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Εμπορικός κόσμος και ο ευαίνη εκφράζουν τις αισθάσεις τους για τα νέα δεδομένα, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο η αγορά εν ώψη των γιορτών. Θεωρούμε ότι η αγορά δεν μπορεί να δουλέψει. Δυστυχώς η ζημιά που έχει γίνει οικονομική στα καταστήματα του λιανικού εμπορίου είναι ανεπανόρθωτη και με τον τρόπο αυτό δεν πρόκειται να δοθεί λύση. Δεν νομίζω ότι κανένας καταναλωτής θα πάει να αγοράσει τα ρούχα που χρειάζεται χωρίς να τα έχει δει, χωρίς να τα έχει δοκιμάσει. Είναι δύσκολη η διαδικασία, δύσκολη η μετάβαση στα καταστήματα με τον τρόπο τον οποίο έχει εξαγγελθεί και υπερβολικά υψηλά τα πρόστιμα. Πιστεύω μια λάθος κατάσταση, γιατί δεν μας δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουμε. Ευνοεί κυρίως αυτό το 10-15% των καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα που έχουν τη δυνατότητα του διαδικτυακού. Είναι λοιπόν ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Έως 9 άτομα θα επιτρέπονται έξω από τα καταστήματα, ενώ η απόσταση μεταξύ των πελατών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα. Σύμφωνα με ΦΕΚ, μπορούν να ανοίξουν και τα κλειστά εμπορικά κέντρα υπό προϋποθέσεις.